Με νέα τοποθέτησή του στο λογαριασμό του στο Telegram, ο πρώην Ρώσο πρόεδρο και ενυν Αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνική Ασφάλειας, Δημήτρη Μετβέντεφ, αποκάλυψε ότι λόγω τη συνενοχή των δυτικών χωρών στην καταστροφή των αγωγών Nord Stream 1 και 2, η Ρωσία νομιμοποιείται να πλήξει τις καλωδιακέ συνδέσεις τη Δύση στου πυθμένες των ωκεανών πρόσθεσε μάλιστα πω λόγω τη εμβέλεια των δυτικών όπλων που λαμβάνει η Ουκρανία, η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από το να φτάσει μέχρι το Λβίβ. Όπω έγραψε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρο τη Ρωσία, εάν αναλογιστούμε την αποδεδειγμένη συνενοχή των δυτικών χωρών στην καταστροφή των αγωγών Nord Streams, τότε δεν μένει κανένα έστω και ηθικό ενδιασμό για να προχωρήσουμε στην καταστροφή των καλωδιακών επικοινωνιών των εχθρών μα, που βρίσκονται στον πυθμένα του ωκεανού. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ αναφέρεται στη θαλάσσια γραμμή μεταξύ τη Γρυλανδία, τη Ισλανδία και του Ηνωμένου Βασιλείου, που ήταν η αμυντική περίμετρο του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η περιοχή αυτή έχει τεράστια οικονομική σημασία, αφού κοντά σε αυτήν έχουν ποντιστεί ζωτική σημασία υποθαλάσσια καλώδια για τι παγκόσμιε επικοινωνίε. Και η απειλή δεν είναι θεωρητική ρωσικά υποβρύχοι έχουν περιτριγυρίσει τα καλώδια στο παρελθόν, ελήψη μιας αμερικανικής συνατοϊκής παρουσίας, προκαλώντας ανησυχίες ότι τα καλώδια θα κοπούν αν οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης επιδεινωθούν κι άλλο.